Κύριε Πετρίτη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας ρε παιδιά. Όλα καλά? πολύ καλά. Αυτό είναι. Μια χαρά είστε. Και από την κλήρωση, ικανοποιημένοι? Και από την κλήρωση. Και από την κλήρωση. Επειδή παίζετε τον Ολυμπιακό νωρίς, δεύτερη αγωνιστική. Κοιτάξτε, μόλις θα παίξουμε. Ναι. Είτε είναι δεύτερη, είτε τρίτη, κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις. Όποιος είναι πιο έτοιμος, όποιος έχει κάνει το καλύτερο ρόστερ, αυτός θα υπερισχύσει. Άρα δεν μας ενοχλεί που είναι η δεύτερη αγωνιστική, μόλις ήταν και η πρώτη, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε. Κύριε Πετρίδη, να πάμε σε ένα από τα θέματα, τα πολύ σοβαρά που βλέπω ότι ο κόσμος το έχει πάρει ζεστά, ζεστά και με την έννοια του εκνευρισμού πολλές φορές. Με την έδρα τι γίνεται? Οι προσπάθειες να παίξει ο ΠΑΟΚ και δυτικά στον Εύωσμο, πού βρίσκονται τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, το αίτημα αυτό έχει εκδίσει φέτος τρία χρόνια. Τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν έγινε τίποτα, υπήρχε ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού εκεί, ο οποίος αρνιόταν να συζητήσει το θέμα. Εφέτος υπήρχε μια καλή διάθεση από τον δήμαρχο του Εύωσμου. Είχαμε κάνει μια συνάντηση πριν, μας είπε θα μας απαντούσε 29 Ιουνίου. 29 Ιουνίου ήταν μια υπόθεση εκεί με τα σκουπίδια, δημόσια, εκεί ήταν κάτω ο Δήμος. Mm. Δεν πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ενημερώσανε μετά ότι θα γίνει στις 29 Ιουλίου. Ως εκ τούτου περιμένουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Δήμαρχος το είδε θετικά, όπως και ο υπεύθυνος πολιτισμού. Αλλά πριν πάρουμε το οριστικό OK, είμαστε στον αέρα πραγματικά. Και δικαιολογημένα είμαστε σε εκνευρισμό με την ευρύτερη έννοια. Γιατί? Ναι, τελειώνει. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μας με το δεν ζητάμε και κάτι να κάνουμε 2-3 αγώνες, 4-5. Περιμένουμε. Έχει να χάσει κάτι εκεί ο Δήμος, δηλαδή? Τον αντίο να κερδίσει έχει. Βέβαια, ναι. Μάλιστα μας ζήτησε να, και ως ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, να του κάνουμε και ένα έγγραφο που να λέω ότι αναλαμβάνουμε τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τους αγώνες. Το κάναμε και αυτό έγκαιρα, το στείλαμε. Ναι. Τώρα ας σεβαστούμε την ημερομηνία, μείνανε τώρα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες εκεί, να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Τι να πάρουμε? Έχετε κάποια περιθώρια εσείς που να δηλώσετε έδρες αυτά ή αυτό είναι ανοιχτό? Αυτό πρέπει να το δηλώσουμε και εμείς τέλος του μήνα, πρέπει να δηλώσουμε και εμείς την έδρα, τη χωρητικότητα. Τώρα τέλη Ιουλίου? Εμείς τώρα τα κάνουμε αυτά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρα δεν μπορεί να πάρει άλλη παράταση, ή σας λένε ναι ή σας λένε όχι? Ναι, δεν υπάρχει μια άλλη δικαιολογία μετά. Ναι. Ναι ή όχι είναι, αυτό είναι τώρα. Ό,τι μας ζητήσαν πλευρά μας το κάναμε, τώρα από εκεί πέρα τι να μας πούνε άλλο? Ότι ξέρω εγώ, δεν φαντάζομαι κάτι άλλο. Ας περιμένουμε, ελπίζουμε σε μια θετική γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσουμε και εκεί. Γιατί είναι μεγαλύτερο γήπεδο από της Μίκρας, είναι πιο κοντά στους φιλάθλους, είναι, ξέρετε, η Μίκρα είναι μια πολύ καλή τοποθεσία, αλλά είναι μακριά από τον κύριο όγκο των φιλάθλων που είναι κατά κύριο κανόνα και κατά προτεραιότητα οι δυτικές συνοικίες ή το κέντρο, ας πούμε, κεντροδυτικά. Εκεί θέλετε... υποτιμούμε και τις υπόλοιπες περιφέρειες. Εκεί θέλετε να δώσετε, ας πούμε, τα πιο μεγάλα παιχνίδια της χρονιάς, ας το πούμε έτσι. Τα παιχνίδια που θα μας χωρέσουν. Γιατί είναι μεγαλύτερο κήπεδο, είναι διπλά σε χωρητικότητα. Ναι, κατανοητό. Αυτό είναι αυτό. Άρα τέλη Ιουλίου. Ναι. Τέλη Ιουλίου θα είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει με το θέμα της έδρας και το οποίο μας ρωτάνε και εμάς. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Ωραία. Κάνατε μεταγραφή. Δώστε μας λίγο το story της επιλογής του Greek. Πώς ακριβώς προτάθηκε, τον είδατε, τον θέλατε? Τι συνέβη με τον συγκεκριμένο Σέρβο? Κοίταξε, ήμασταν σε αναζήτηση εδώ και δύο μήνες για αυτή τη θέση. Δεν θέλαμε να βιαστούμε να κάνουμε μια επιλογή και ότι μας βγει. Βέβαια, κανείς ποτέ δεν ξέρει την καλύτερη επιλογή να κάνει, τι θα του βγει στο τέλος. Θεωρούμε ότι ψάξαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε και περιθώρια από φέτος, ξέρετε, η κοινοτική είναι απεριόριστη και μένουν μη κοινοτικοί, οι οποίοι είναι δύο μη κοινοτικοί και απεριόριστοι αριθμών κοινοτικών. Ως εκ τούτου, επειδή είχαμε και ένα πρόγραμμα με τον πίβοτ και με τον τερματοφύλακα, σχεδιάζαμε να μην καταναλώσουμε αυτές τις επιλογές μας, το να φέρουμε κάποιους παίκτες, οι οποίοι μετά θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή μας για πίβοτ, ναι, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, ό,τι αφορά τον παίκτη, είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας. Είχαμε πάρει πληροφορίες, είδαμε αρκετά βίντεο, ρωτήσαμε, ξαναρωτήσαμε. Είχαμε και μια επαφή με τον ήδη παίκτη, τον Μεσερίνο Βιτοσλόβο, ο οποίος μας είπε ένα αξιόλογος παίκτης. Αλλά μένει όλα αυτά που λέμε να τα αποδείξει και μέσα στο γήπεδο.
πλούσια σωματικά προσόντα, μεγάλη εμπειρία, 32 ετών. Θα πιστεύουμε ότι κάναμε το καλύτερο. Ναι. Κύριε Πετρίδη, για την ευρωπαϊκή κλήρωση μπορείτε να πείτε ότι η ομάδα της Μάλτας προφανώς είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ και ανοίγει ο δρόμος για να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Είναι μια ομάδα σαφώς δεν είναι δυναμικής του ΠΑΟΚ, είναι μικρότερη του ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση. Νομίζω θα είναι... τίποτα δεν είναι εύκολα. Θεωρώ ότι ποσοστία είμαστε, έχουμε τον πάνω λόγο, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Είναι γενικώς η Μάλτα δηλαδή, όλα τα αθλήματα που αρχίζει πολύ καλά ξέρετε, δεν είναι τη δυναμική των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Mm-hmm. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι έχουμε πιο εύκολο αποτέλεσμα. Από ότι αμέσως με άλλες ομάδες ήταν πιο δυνατές, πέραν της ομάδας η οποία ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο. Για δύο αδύναμη κρίκη ήταν η Μάλτα και το Λονδίνο. Μία εκ των δύο μας έπεσε εμάς. Αλλάζει αρκετά ο χάρτης στο ελληνικό χάντμπολ με την είσοδο τη δυναμική του Ολυμπιακού. Πώς το βλέπετε και από τις κινήσεις που γίνονται. Ναι, βέβαια. Έχουν γίνει ήδη και από τον Ολυμπιακό κινήσεις. Ανέβασε αρκετά τον πύχη. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα ισχύθηκε και η ΑΕΚ. Εμείς θα μείνουμε σε αυτά που είχαμε πέρυσι με μια ελάχιστη, πολύ ελάχιστη εδώ μηδαμινή ανέβασμα του μπάτζετ. Αλλά ποντάρουμε στον κορμό της ομάδας που διέχουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Με την προσθήκη τώρα του Μπόρις και είμαστε σήμερα αύριο να κλείσουμε και τον πίβοτ. Νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα δύο σωματεία που προανέφερα, τα οποία έχουν ισχυθεί πάρα πολύ. Δηλαδή παρουσιάζουν ίσως και διπλάσιο μπάτζετ από τη δική μας την ομάδα. Και οι δύο ομάδες διπλάσιο μπάτζετ. Και είναι βέβαια και η ΑΕΚ. Και πολύ δυναμικά. Και η ΑΕΚ, βέβαια, και η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και η ΑΕΚ. Πολύ ενδιαφέρον. Τηλεοπτικά θα τα βλέπουμε τα παιχνίδια, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Κοιτάξτε, εμείς η επιθυμία μας είναι να τα βλέπει ο κόσμος τα παιχνίδια, για να έχουμε και έσοδο όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε αυτή με την ΕΡΤ και με το συνδρομητικό κανάλι των Νόβα, ίσως και με το άλλο συνδρομητικό του ΟΤΕ. Ναι. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Όχι. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο και για τα διαρκείας. Το σκεπτικό αυτής της τιμής που βάλατε, την όλη καμπάνια, 15 ευρώ για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Ναι. Το ίδιο στήριχαμε και πρόπερση. Ήταν θετικό. Πρόπερση, αν σκεφτείτε, θα θυμόσαστε και εσείς που βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθειά μας. Πουλήθηκαν περίπου 700 εισιτήρια. 700? 700 εισιτήρια πουλήθηκαν, βέβαια. Μάλιστα. Και πέρυσι? Λοιπόν, πέρυσι δυστυχώς, παρότι βάλαμε ένα 30 ευρώ για όλα τα τμήματα, πόλο αντρικό, γυναικείο, ποδόσφαιρο, ναι, κτλ, τα νούμερα ήταν μισά. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν ανταποκρίθηκε. Ενώ έτσι σαν μεμονωμένα αθλήματα, το δοκιμάσαμε, πήγε καλύτερα. Σας λέω, πρόπερση 700. Πέρυσι, με όλα τα μέσα, μόνο τα μισά. Πρόπερσι 700, ναι, μόνο στο handball. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Βεβαίως, έχω στα χέρια μου. Mm-hmm. Βεβαίως. Μήπως φέτος, αν ανακοινωθεί η έδρα φέτος και υπάρχει δεδομένα η χρήση του γηπέδου του Ευόσμου να είναι και καλύτερα? Σίγουρα. Ξέρετε, πολύ καιρό η σύνδεσμοι και οι φίλοι της περιοχής μας κάνουν παράπονα, δεν μπορούμε να κατέβουμε στη Μήτρα, είναι μακριά, ναι, κοστίζει κιόλα, ακατάλληλη ώρα. Τώρα εκεί τα πράγματα σίγουρα για την περιοχή έχει μεγάλη μάζα, μεγάλο πολύ κόσμο. Θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θεωρούμε ότι θα διπλασιάσουμε τους φιλάδες που θα επισκέπτονται το γήπεδο. Μάλιστα. Το θεωρούμε σίγουρα. Μακάρι να είναι τα ίδια και περισσότερα. Καταλήγουμε στο ίδιο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, με το θέμα της έδρας. Σε 10 μέρες από τώρα περίπου οριστικές ανακοινώσεις που θα παίξουν, να το γράφει και εδώ ο φίλος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό με τον Εύοσμο. Εμείς θέλουμε ολόκληρο ταξίδι να φτάσουμε στη Μίκρα και το handball γράφει στηρίζεται παραδοσιακά από τους οργανωμένους, από παδούς και από τα δυτικά, γράφει εδώ και ένας φίλος. Ακριβώς. Ωραία. Κύριε Πετρίδη, ευχαριστούμε. Σημαντικό για μας αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας.